Και μαζί μας έχουμε βεβαίως τον κύριο Μιχάλη Τσόχο και σήμερα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, Κωστή. Πάλι στον πάγκο είναι ο προπονητής. Ο πρόεδρος. Ναι. Λοιπόν, ξεκινώντας την εκπομπή, Μιχάλη, σήμερα είπα ότι δεν θέλω να ασχοληθούμε καθόλου με όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει γεμίσει τα site και τις τηλεοράσεις που έγινε σε κάτι βραβεία κτλ. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Πραγματικά μιλάμε για decadence στην ελληνική κοινωνία. Ναι, και γενικώς είναι αρκετά decadence και αυτή η ιστορία σε σχέση με αυτή τη μουσική και τους στίχους της. Ναι. Είναι λίγο υποκριτικό, και αναφέρομαι στους τράπερ, είναι λίγο υποκριτικό να μιλάμε τόσο πολύ στην ελληνική κοινωνία για την γυναικοκτονία, για τον σεξισμό κτλ. Και να είναι τέτοιας ευρείας απήχησης τέτοιου είδους τραγουδιστές, οι οποίοι αν ακούσεις το στίχο στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων των τράπερ, έτσι ακριβώς. Είναι ό,τι πιο σεξιστικό και ό,τι πιο μειωτικό για τη γυναίκα υπάρχει, και ναι, είναι και σοκαριστικό να βλέπεις στα κλαμπ κοριτσάκια 17, 18, 19 χρονών να χοροπηδούν τραγουδώντας στίχους του τύπου «Είσαι μόνο για ναι, ξύλο και για μπιπ». Εντελώς. Και αυτό είναι το μόνο που σου αρέσει και αυτό είναι το μόνο που σου αξίζει κτλ. Κτλ. Και να βλέπεις κοριτσάκι 17 και 18 χρονών να το τραγουδούν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Είναι σοκαριστική η ιστορία. Έτσι, έτσι. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να τα αλλάξει, Μιχάλη. Εμείς οι γονείς, νομίζω, τώρα θα πεις οι δάσκαλοι, ναι, και οι δάσκαλοι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει πάει στον κατήφορο η ελληνική κοινωνία γενικά. Και λόγω οικονομικής κρίσης ίσως, και λόγω έτσι αλωτρίωσης των θεσμών και των αξιών. Τι να πω. Κωστή, είναι και πολύ μεγάλη κουβέντα. Προφανώς μένα με αγγίζει και πολύ περισσότερο, γιατί έχω και δύο κόρες. Και αλλά... εγώ. Ωραία, ακόμα καλύτερα. Και στην, και στην ηλικία ό,τι πρέπει. Στην ηλικία ακριβώς για αυτούς. Δηλαδή 13 και 17 και 16. Μπρά, εμένα είναι λίγο μικρότερες, 14 και 9. Αλλά ξέρεις, είναι σίγουρα ένα ζήτημα το βασικότερο, το κομβικότερο, το σπίτι. Αλλά από την άλλη είναι και τόσα πολλά τα άσχημα ερεθίσματα. Δηλαδή, αν ανοίξεις την τηλεόραση και δεν είσαι εκεί, ναι, ο κίνδυνος είναι τρομακτικός. Έτσι. Και μεγαλώνει όλο και περισσότερο σε σχέση με τα reality, σε σχέση με τα πρότυπα που προβάλλονται. Δεν είμαι καθόλου πουριτανός, καθόλου με καθόλου. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο, πώς να το πω, ο διασυρμός, γιατί περί διασυρμού που πρόκειται των νέων κοριτσιών μέσα από διάφορου τύπου reality. Μάλιστα μαθαίνω ότι έρχεται και ένα την επόμενη σεζόν, το οποίο θα κάνει, λέει, Πάταγο, Love Island. Δηλαδή. Αυτό, ναι, πω... ναι, ναι. Το οποίο είναι decadence. Ο ορισμός. Ναι, παρακμή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αφήνουμε, το προχωράμε, το σημειώνουμε απλά γιατί έπρεπε να κάνουμε ένα σχόλιο. Πάμε στα δικά μας. Διαβάζω τώρα στο ρεπορτάζ, σε λίγο θα έχουμε και το Χρήσανθο του Ζαλτίδη για το θέμα του Καμαρά με τον Άρη, ότι πιέζει και ο παίκτης και ο Ολυμπιακός κτλ. Οπότε μάλλον θα έχουμε μια σημαντική μετακίνηση. Εάν, γιατί δεν το έχω όσον αφορά το ρεπορτάζ της συγκεκριμένης ιστορίας, όσον αφορά τις λεπτομέρειες, ότι ο Ολυμπιακός δεν έκανε την κίνηση για τον Καμαρά, το είχα καταλάβει τις τελευταίες μέρες. Δεν θυμάμαι αν το συζητήσαμε και χθες. Είχε περάσει πολύ πιο μπροστά από τον Λάριν, που ήταν οι δύο υποψήφοι για αυτή την θέση για τον, ναι, Ολυμπιακό. Ναι. Και μου φαίνεται πως έχει να κάνει κυρίως με την επιμονή του Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος θέλει για την επόμενη σεζόν να έχει την δυνατότητα της επιλογής να παίξει σε αρκετά παιχνίδια κάτι σαν 4-4-2, με τον Καμαρά του Άρη δίπλα στον Ελαραμπή. Και τον θεωρεί ιδανικό για αυτή τη θέση, γιατί τον θεωρεί ιδανικό να ανοίγει χώρους έχοντας το στήριγμα τον Ελαραμπή, γιατί τον θεωρεί ιδανικό για το pressing ψηλά, γιατί θεωρεί ότι στα δύσκολα μάτς και στα ευρωπαϊκά η ταχύτητά του θα βοηθάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Μπούρου μπούρου μπούρου. Ναι. Αν η πρόταση είναι αυτή που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά, του τύπου 5 εκατομμύρια για τον Λοβέρα, νομίζω ότι δεν έχει να σκεφτεί πολλά ο Άρης. Ναι. Ναι. Πακέτο ναι, με κορδέλα. Ναι, γιατί
μιλάμε τώρα για μια μυστική πώληση για τον Άρη, άνευ προηγουμένου, μακράν η μεγαλύτερη της ιστορίας του. Ναι. Δεν ξέρω αν στον Μπούργος κάνει ολοβέρα ή όχι, το βάζω στην άκρη αυτό. Ναι. Αλλά στον Άρη μάλλον κάνει, αν κρίνουμε ότι είχε δείξει ενδιαφέρον τον περασμένο Γενάρη για να τον πάρει δανεικός. Αλλά επειδή τον περασμένο Γενάρη δεν ήταν και ο Μπούργος, δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος. Το αφήνω στην άκρη όμως αυτό και λέω ότι 5 εκατομμύρια ευρώ είναι, τι να πούμε, ότι είναι το, ακόμα και αν εκτοξεύσει το μπάτζετ του Άρης και το πάει στα 15 εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. Μιλάμε για το 33% του μπάτζετ. Χώρια που αφαιρείται και από τον μπάτζετ του ένα συμβόλαιο του ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σωστά. Δεν λέω ότι... Και τα, χρήματα, και τα χρήματα που πρέπει να δώσει στη Φούλα μη έπρεπε να δώσει, γιατί νομίζω και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Σωστά. Εγώ το αφήνω στην άκρη αυτό. Ναι. Υποθέτουμε ότι ο Άρης δεν έχει οικονομικό ζήτημα και μπορεί να τις πληρώσει κανονικά τις δόσεις των 2,5 εκατομμυρίων. Σωστά. Το να βγάλεις ένα κέρδος μέσα σε ένα χρόνο 2 εκατομμυρίων ευρώ από έναν παίχτη που έκανε μια καλή σεζόν, αλλά δεν είναι ότι διαλύθηκε και το σύμπαν και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς την επόμενη μέρα του Άρη χωρίς τον Καμαρά, νομίζω ότι δεν είναι προς συζήτηση. Δεν πρόκειται για ξεπούλημα, πρόκειται για τρομερό deal και πρόκειται για λεφτά τα οποία μπορούν να σου δώσουν τη δυνατότητα να κάνεις πραγματικά πολύ σοβαρή ενίσχυση της ομάδας. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει, αλλά δεν αφορά έναν παίχτη αυτό, τον Καμαρά, είναι ότι, και το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί και με τον Γιώργο την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι στον Άρη τελικά άργησε πάρα πολύ το ρόστερ. Ενώ είχαμε την αίσθηση ότι θα φύγουν 6-7, θα φύγουν πάνω από 10. Ναι. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα, ότι ο Άρης δηλαδή πρέπει να φτιάξει μια σχεδόν ολοκένουργια ομάδα, όπου θα αλλάξει με εξαίρεση τον έναν εξτρέμ του, τους δύο στόπερ του και τον τερματοφύλακα, πιθανότατα θα αλλάξει όλους τους υπόλοιπους βασικούς του. Center forward, τον άλλο εξτρέμ, το δεκάρι, τα δύο κεντρικά half, τα δύο ακραία back. Που εντάξει, δεν είναι πάντα και το καλύτερο δυνατό. Και ειδικά όταν έχεις να παίξεις προκληματικά καλοκαιριού. Αλλά αυτό δεν είναι, πώς να το πω, δεν το κάνει πολύ χειρότερο η μεταγραφή του Καμαρά. Είναι οι προηγούμενες αποχωρήσεις που κάνουν αυτό το πρόβλημα να φαίνεται μεγαλύτερο. Αλλά τώρα ας μην συζητήσουμε για το τι μπορείς να κάνεις με 5 εκατομμύρια. Πολλά πράγματα. Έτσι. Ακόμα και από την ελληνική αγορά. Σίγουρα. Δίνω ένα παράδειγμα. Ακούω ότι ο Αστέρας Τρίπολης θέλει 1 εκατομμύριο, ας πούμε, για τον Σόνι. Εγώ λέω ότι ήταν από τους καλύτερους παίχτες της φετινής σεζόν. Ακούω ότι ο Βόλος είναι έτοιμος να πουλήσει για 500-600 χιλιάρικα τον Φανφέρτ. Κάτι διάβασα ότι κάπου πήγε η Ιταλία. Στην Ιταλία. Ναι, ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει την Ιταλία. Ναι, ναι. Αλλά δεν έχει υπογράψει ακόμα και μάλιστα στη Β' Ιταλίας. Στη Β' Ιταλίας, ναι. Ναι, με ένα ποσό για τον Βόλο περίπου εκεί, στα 500-600 χιλιάρικα. Δεν λέω ότι ο Άρης πρέπει να πάρει τον Σόνι και τον Φανφέρτ, αλλά δείχνω δύο παραδείγματα δύο ποδοσφαιριστών που τα έσπασαν στο περσινό πρωτάθλημα χωρίς την παραμικρή αμφιβολία. Σωστά. Και οι οποίοι μαζί και οι δύο κάνουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ή 1,600-1,700 τέλος πάντων. Και που οι δύο μαζί τα συμβόλαιά τους στο άθροισμά τους θα είναι μικρότερα από αυτό του Καμαρά. Συνεπώς πραγματικά είναι πολύ σημαντικά λεφτά. Βέβαια. Και αν επενδυθούν με τον σωστό τρόπο, και όλο αυτό γίνει και σχετικά γρήγορα, τουλάχιστον με 3-4 περιπτώσεις. Ο Άρης σίγουρα μπορεί να βγει πολύ κερδισμένος από αυτήν την ιστορία. Μάλιστα. Τώρα, πάμε και στον ΠΑΟΚ. Έχει, βλέπω, πολλές εξελίξεις μαζεμένες κιόλας σε μία περίοδο 2-24 ώρων, 3-24 ώρων. Σήμερα έρχονται παίκτες, αύριο θα έρθουν παίκτες, ανακοινωθούν, ανακοινώνονται. Δεν θυμίζει τον ΠΑΟΚ τον οποίο κριτικάραμε τα τελευταία καλοκαίρια και λέει κάποιος πολύ έτσι εφιός με ωμέγα ότι παιδιά, λέει, σε λίγο κάποιος θα βγει και θα πει ότι πολύ νωρίς κάναμε τις μεταγραφές. Το αντίθετο δηλαδή με πέρσι και πρόπερσι. Νομίζω ότι το σχέδιο είχε φανεί περίπου εδώ και μια εβδομάδα και ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στην έναρξη της προετοιμασίας σχεδόν κομπλέ.
Τι ερωτηματικά είχαμε? Είχαμε ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με τους θεματοφύλακες. Λύθηκε όταν πρώτο του μήνα, όταν απέκτησε η Γκόριτσα τον Κοτάρσκι από τον Άγιαξ, και άρα ξέραμε ότι θα προχώρησε αυτή η ιστορία. Είχαμε ένα ερωτηματικό για τον δεύτερο, αν θα κρατήσει τον Ζίβκοβιτς ή ακόμα ψάχνει. Τελικά πήραμε την απάντηση με την ανανέωση του συμβολαίου του Ζίβκοβιτς. Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στα στόπερ, το οποίο ξέραμε ότι προσπαθεί να πάρει το Ρέντε από την Χέρακλες, αλλά αυτό καθυστερούσε αρκετά, ναι, και δημιουργούσε έναν εκνευρισμό. Το έλυσε, μιλήσαμε αρκετά για αυτή τη μεταγραφή με την απόκτηση του Κάργας, του Κάργα, ο οποίος υπογράφει νομίζω σήμερα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και υπογράφει. Σωστά. Υπήρχε μόνο ένα ερωτηματικό στον άξονα, αν θα μείνει ο ΣΒΑΜ ή θα αντικατασταθεί. Πήραμε την απάντηση και σε αυτό, έμεινε ο ΣΒΑΜ με μία μέση λύση, πήρε το διαιτές συμβόλαιο που ήθελε. Συντάγαμε χθες ότι αυτή ήταν η βασική διαφορά, το 1-1 ή διαιτές κλειστό. Ο ΠΑΟΚ του έδωσε το διαιτές κλειστό εν τέλει, αλλά του μείωσε λίγο τα στάνταρα χρήματα. Πράγμα στο οποίο δεν είχε πρόβλημα ο ΣΒΑΜ, και έτσι ήρθε η συμφωνία. Ναι. Και τι απομένει τώρα? Απομένει ο Νάρεϊ. Ο Νάρεϊ. Για μένα είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι στο παζλ. Στα μάτια μου αυτή μοιάζει ως η πιο σημαντική μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτός, αν έρθει, είναι και αυτός που θα κάνει πιο γρήγορα τη διαφορά στον ΠΑΟΚ από όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή ο πρώτος για τον οποίο θα συζητάμε από τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ είναι αυτός. Τα άλλα ζητήματα είχαν λύσει από νωρίς, δηλαδή τον ακραίον μπακ με την απόκτηση του Σουάρες. Και στα center for περιμένουμε μόνο αν θα υπάρξει πώληση του Τσόλακ για να υπάρξει αντικατάσταση, ή πια μόνο πώληση του Αουγκούστο, λέω δύο ονόματα που έχουν ακουστεί κατά καιρούς ότι μπορεί να έρθουν προτάσεις, όπου και εκεί θα υπάρξει αντικατάσταση. Νομίζω ότι αν αποκτηθεί και ο Νάρεϊ με τον ερχομό και του Ντάντας, ο οποίος τελικά θα έχει και πολύ μεγάλη οψιόν αγοράς, δείγμα του πόσο πολύ πιστεύουν στο ταλέντο του στην Μπενφίκα, η οψιόν για να τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ εξ ολοκλήρου θα ξεπερνάει κατά πολύ τα 5 εκατομμύρια, ναι, 7, 7,5, 8, τέτοιο πράγμα. Αλλά θα δίνει και μια άλλη δυνατότητα, νομίζω, ο Μπότο προσπαθεί να βάλει μια, πώς να το πω, μια έξυπνη ρήτρα. Γιατί καταλαβαίνει ο καθένας ότι 7 και 8 εκατομμύρια ευρώ για μια ελληνική ομάδα, ακόμη και τον ΠΑΟΚ, όσο καλός και να οντάδες, δεν είναι εύκολο να βγουν από το ταμείο το ερχόμενο καλοκαίρι. Προσπαθεί να βάλει και μια άλλου τύπου ρήτρα, ώστε να μπορεί ο ΠΑΟΚ, αν ο Ντάντας τα πάει εξαιρετικά, να μπορεί να αγοράσει το 50% του παίχτη και να τον κρατήσει στην ομάδα, με προφανώς πολύ μικρότερο ποσό της τάξης των 3-4 εκατομμυρίων ευρώ, κάπου εκεί, πολύ πιο normal ποσό για ελληνική ομάδα, για να τον δώσει cash το επόμενο καλοκαίρι και να τον κρατήσει. Οπότε λύθηκαν όλα τα ζητήματα. Νομίζω τώρα από εδώ και στο εξής, αν κλείσει και ο Νάρεϊ, ο ΠΑΟ θα ψάχνει για κάποια wow επιλογή αν του προκύψει στο δρόμο του. Σωστά. Έναν τέταρτο στόπερ που, okay, δεν είναι και, ξέρεις, το πιο κομβικό σημείο. Ναι. Και αυτό αν φύγει ο Μιχάη, διότι αυτή τη στιγμή ο Μιχάη είναι ο τέταρτος. Ναι, φαίνεται ότι θα φύγει με μεταγραφή, αλλά τέλος πάντων δεν έχει φύγει ακόμα και υπάρχει πάντα και ο Μιχαηλίδης, που δεν τον βάζουμε στις τέσσερις, γιατί θα αργήσει να επιστρέψει, κάπου Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ας πούμε ότι θα είναι έτοιμος 100% μετά το διακοπή για το Μουντιάλ, αλλά εκεί είναι και είναι ένα πολύ μεγάλο περιουσιακό κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Οπότε αυτός ο τέταρτος στόπερ δεν ξέρω αν θα έρθει, και αν θα έρθει δεν είναι και τίποτα φοβερά κομβικό σε σχέση με την ενίσχυση του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχει πάρει τον Άσμπερκ και τον Κάργα για να πλησιώσουν τον Ίγκασον. Όλο αυτό δεν ακούγεται πολύ ελκυστικό, Μιχάλη, για έναν φίλο του ποδοσφαίρου, δηλαδή, δηλαδή να δεις τον καινούριο ΠΑΟΚ έτσι όπως θα χτιστεί, γιατί βλέπω αρκετά νέα πρόσωπα και ο Άρης το ίδιο. Αλήθεια είναι, πάντα όταν έχουμε ομάδα με πολλές μεταγραφές και πολλά νέα πρόσωπα, ναι, και το κοινό δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ακόμη και για να δει τα φιλικά, για να τους δει όλους αυτούς, και για μας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πέρα από την αξιολόγηση του τι κάνει η ομάδα, πώς χτίζεται η ομάδα, έχουμε και την αξιολόγηση 10 διαφορετικών ποδοσφαιριστών, καινούριων, νέων.
άλλοτε θα ξεχωρίζει ο Σουάρες, άλλοτε τα μάτια θα πέφτουν πάνω στον Κουαλιάτα, άλλοτε στον Άρεϊ, άλλοτε στον Άσμπερκ, ή τέλος πάντων θα γίνεται το focus για να βλέπουμε πώς λειτουργούν μέσα από τα φιλικά, ξέρω εγώ, η αμυντική στην πίεση, η αμυντική στο ένας εναντίον ενός, η αμυντική στα στημένα, η αμυντική... Γιατί είναι ένα άλλο πράγμα να βλέπεις τη βελτίωση του συνόλου και είναι ένα άλλο πράγμα να προσπαθείς να ξεχωρίσεις και να καταλάβεις τα πλεονεκτήματα, τα ατομικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα του κάθε νέου μεταγραφικού αποκτήματος. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγάλο lifting, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και ρίχνει και κατά πολύ το μέσο όρο του. Έχει ορισμένες θέσεις στις οποίες καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ποιοι είναι οι βασικοί ή ποιοι θα εξελιχθούν σε τέτοιους. Ναι. Και προφανέστατα έχει και ορισμένες απορίες για το κατά πόσο θα είναι εύκολη η προσαρμογή, ειδικά ορισμένων νέων παιδιών που είτε έρχονται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, όπως ο Κουαλιάτα, είτε ψάχνουν να κάνουν το άλμα στην καριέρα, έχουν το ταλέντο αλλά δεν τα έχουν καταφέρει, όπως ο Τιάγκο Ντάντας. Ναι. Έχεις πολλά να βλέπεις, να περιμένεις να δεις από τον ΠΑΟΚ και από τα φιλικά του και από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του. Ακριβώς έτσι είναι. Και από τον Άρη, βέβαια, έτσι τώρα με αυτές τις αλλαγές. Κάποιοι... 100% από τον Άρη. Απλώς και τον Άρη δεν έχουμε ακόμα, ξέρουμε τον Τζιόπ. Δεν... Περιμένουμε να... τον Πίρσμαν, που εκεί δεν περιμένουμε να δούμε, τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και περιμένουμε να δούμε αν θα τελειώσει και θα κλείσει τέλος πάντων ο δανεισμός του εξτρέμ από τη Sporting Λισαβόνας. Ναι. Δεν μου έρχεται τώρα το όνομά του. Του Καμάτσο. Του Καμάτσο, μπράβο. Ναι, ναι. Αλλά στον Άρη έχουμε, εδώ που βρισκόμαστε, νομίζω ότι ο Άρης με δεδομένες μεταγραφές του Διόπ και του Πίερσμαν, λέω ότι περιμένω τουλάχιστον 7-8 μεταγραφές ακόμα, μιλάω και λίγες. Ναι, όντως. Σε λίγο θα έχουμε τον Χρήστο εδώ να μας δώσει ρεπορτάζ. Μιχάλη, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Κάτι σου κίνησε την περιέργεια. Το γήπεδο, λέει, της Μπάγεν βάφτηκε στα χρώματα του Μανέ, ονόματα και τα λοιπά. Εκεί βλέπω έτσι μια κινητικότητα σημαντική και στην Ευρώπη. Λογικό είναι άλλωστε την εποχή που είμαστε τώρα, έτσι. Ναι, γιατί είναι το πρώτο καλοκαίρι μετά τη διετία COVID που διέλυσε ακόμα και πολύ μεγάλες ομάδες. Ναι. Και θα είναι νομίζω το καλύτερο μεταγραφικό καλοκαίρι των τελευταίων ετών, πολύ λογικά, γιατί τα πορτοφόλια ξαναμεγάλωσαν. Γιατί το έσοδο για την επόμενη σεζόν για αυτές τις ομάδες είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει μπροστά ο κίνδυνος του COVID. Άρα υπολογίζουν σε γεμάτα γήπεδα, υπολογίζουν ξανά στα έσοδα από τις μπουτίκ, από τα μουσεία, από όλα, ναι. Άρα ξαναγεμίζουν οι προϋπολογισμοί. Το ότι η Μπαρσελόνα συζητά να κάνει μεταγραφή 50 εκατομμυρίων, ας πούμε, φτάνει και περισσεύει για να καταλάβεις ότι μένει σιγά σιγά λίγο πίσω ο COVID. Λέω ότι όταν θα τελειώσει το καλοκαίρι θα μιλάμε, είμαι σίγουρος. Ήδη αν σκεφτείς ότι έχει πάρει μεταγραφή ο Χάλαντ, έχει πάρει μεταγραφή ο Νούνιες, ήδη έχουμε μεταγραφές πολύ ακριβές, έχουμε επιστροφή Λουκάκου στην Ίντερ. Ναι. Και τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα, νομίζω θα σπάσουμε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου λιρών στην Αγγλία για περιπάτου. Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι, για περιπάτου. Ναι, ναι. Νομίζω ότι οι μεταγραφές όταν θα τελειώσει το καλοκαίρι στην Αγγλία θα φτάσουν το 1,5 δισεκατομμύριο. Οπότε το πάρτι μόλις έχει ξεκινήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όντως. Μάλιστα, για να δούμε. Το καταγράφουμε και θα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας εκπλήξει. Ελπίζουμε ευχάριστα στα θέματα αυτά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Και εγώ, καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.